Η Ένωση Ποντίων Μαύρη Θάλασσα κόβει την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα της στην αίθουσα εκδηλώσεων του 3ου-13ου Δημοτικού Σχολείου. Μαζί μας είναι η Ρουμπίνη Τσαμασίρου, Δημοτική Σύμβουλος με την Παράταξη Στροφή Νέας Μύρνης. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Μία ευχή για την Ένωση Ποντίων που σήμερα κόβει την πίτα της. Η Ένωση Ποντίων και ο κόσμος που είναι εδώ μαζεμένος είναι ένα περιβάλλον στο οποίο έρχομαι πάρα πολλά χρόνια. Μου είναι πάρα πολύ οικείο, πολύ αγαπητό. Άνθρωποι από τον Πόντο ήταν πολύ κοντά μου σε πολλές στιγμές της ζωής μου. Οι καλύτεροι μου φίλοι είναι από το ποντιακής καταγωγής, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ οικεία. Γι' αυτό και οι ευχές μου είναι από καρδιάς να έχουν τα κουράγια, το διοικητικό του συμβούλιο και τα μέλη να κρατούν τις παραδόσεις που οι ίδιοι τους δημιουργούν την αίσθηση της κοινότητας και είναι μια κοινότητα. Και εύχομαι πάντα να είναι τόσο δραστήριοι και τόσο έτοιμοι να κάνουν όλες αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Θέλω να κόψω το πρώτο κομμάτι για τον Χριστό και την Παναγία μας. Να σταυρώσουμε. Να έχει όλο τον κόσμο υπό την προστασία μας, εμάς Παναμία να σπάλει. Και το δεύτερο κομμάτι θα το κόψω για τον απανταχού ποντιακό ελληνισμό με την ευχή να μακροημερεύει, να υποστηρίζει την πατρίδα μας και να μην ξεχνάει τις ρίζες του. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Ρίσβας, μέλος της Στροφής Νέας Μύρνης και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 5ου Γυμνασίου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Μία ευχή για την Ένωση Ποντίων και για τους πόντιους. Η Ένωση Ποντίων είναι ένα από τα παραδοσιακά και παλαιότερα και τους παλαιότερους συλλόγους που λειτουργούν στη Νέα Σμύρνη. Έχει ένα εκπληκτικό έργο πολιτιστικό, κρατά παραδόσεις και είναι συστατικό στοιχείο της πόλης μας και των πολιτών μας, ιδιαίτερα του προσφυγικού στοιχείου. Και η ευχή? Η ευχή να έχουν επιτυχίες, να συνεχίσουν το πολύ επιτυχημένο έργο τους, αυτό που είναι της διαφύλαξης της ιδιαίτερης ιστορίας των ποντίων, αλλά του πολιτισμού, των εθήμων, είναι μια παρακαταθήκη και για τις νεότερες γενιές. Εύχομαι να συνεχίσουν το πολύ καλό έργο που κάνουν μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ.